Και εν πάση περιπτώσει αυτοί που θα ενδιαφερθούμε για τη χώρα, για το λαό, είμαστε εμείς και κανένας άλλος. Είμαστε εμείς και κανένας άλλος. Η δική μας σκέψη είναι στο λαϊκό κόσμο. Εμείς μαζί με το λαό. Και εσείς θα μείνετε να εκφράζετε τις offshore, τις μίζες και τις καταθέσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα αριστερά κόμματα είναι η γάγκρανα του ελληνισμού, του νέου ελληνισμού. Και είμαστε αριστεροί, είμαστε ριζοσπάστες και είμαστε και πάνω απ' όλα αυτοί οι οποίοι θα υπερασπιστούμε, θα υπερασπιστούμε τα συμφέροντα της χώρας. Και όταν μας λέτε ότι εμείς δεσμεύουμε τη χώρα για 100 χρόνια και ότι δεσμεύουμε την επόμενη κυβέρνηση, έχετε δίκιο. Αποκρατικοποίησης λοιπόν έως το 2115. Αποφάσεις θα λαμβάνονται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου. Οι ξένοι θα έχουν πλέον τον πλήρη έλεγχο του Ταμείου. Σας λέω ότι αυτό να εκχωρήσουν όλη τη δημόσια περιουσία σε έναν οργανισμό ο οποίος ελέγχεται από τους ξένους. Δεν έχει γίνει ποτέ στα ιστορικά της Ελλάδας. Γιατί 99 χρόνια? Γιατί είναι η συνήθις πρακτική για μεγάλους οργανισμούς με μακροπρόθεσμους στόχους. Είναι μόνο τεχνικό, γιατί έτσι γίνεται? Όχι, είναι και επιλογή μας. Είναι και επιλογή μας. Είμαστε μπροστά σε ένα προμελετημένο έγκλημα, διότι ο ΣΕ είναι μέρος της περιουσίας του λαού μας. Η διαφωνία μας με τα σχέδια, όχι ιδιωτικοποίηση, αλλά ξεπουλήματος του ΣΕ. Είναι έγκλημα. Έγκλημα. Τι έγινε τελικά? Χτες δόθηκε στους Ιταλούς η Τρενοσέν. Το τίμημα πάρα πολύ χαμηλό. Ευτελές. 45 εκατομμύρια όλα και όλα. 45 εκατομμύρια. Πάει, έφυγε, έφυγε. Αλλά αυτό όταν ήταν να πουληθεί πριν δύο περίπου χρόνια, πόσο ήταν να πουληθεί? Πουλήθηκε 45 εκατομμύρια τώρα. Για να δούμε τι έγινε. Να το. Δείτε τι γράφει εδώ. Έτσι. Η σχεδιαζόμενη ιδιωτικοποίηση προωθείται στην προκλητικά χαμηλή τιμή των 300 εκατομμυρίων ευρώ, έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν να πουληθεί πριν από δύο χρόνια. Εντάξει, άνθρωποι, κυρίες και κύριοι, είναι διαπραγματευτές. Εκποιούν τη δημόσια περιουσία και την εκχωρούν έναντι πινακίου φακής. Να μας δείτε αριστερούς. Πώς να σας λέω. Λοιπόν, θα είναι τραγικό το να ξεπουλήσουμε σε περίοδο κρίσης όσο φτηνά τη δημόσια περιουσία. Κανένας δεν το κάνει αυτό. Ούτε και οι πιο ακραίοι νεοφιλελεύθεροι δεν πουλάνε σε περίοδο κρίσης. Όλα τα ξεπούλησαν όλα. Για να δούμε τι γίνεται σήμερα. Πουλούνται τα πάντα. Τράπεζες, επιχειρήσεις, ακίνητα, λεωφορεία, τρένο, τραμ, το ΟΑΚΑ, τα ΕΛΤΑ και ΟΣΕ. Αν συγκριθούμε το τελευταίο διάστημα, οι ιδιωτικοποιήσεις που γίνανε των 14 αεροδρομίων του Αστέρα και του λιμανιού, που προχώρησε η διαδικασία παραχώρησης και έχει κατατεθεί προσφορά ικανοποιητική, είναι ιδιωτικοποίησεις που δεν είχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ιδιωτικοποιούν το λιμάνι, καταλαμβάνουν το Δήμο, ελέγχουν την πόλη. Αυτό είναι το σχέδιό τους. Δεν θα τους περάσει όμως. Γιατί θα το κάνω εγώ σε ένα σχέδιο. Μολόν, λαβέ. Να σας πω δηλαδή κάτι, τι θα κάνουν, θα έρθουν να μας πάρουν τα λιμάνια, τα αεροδρόμια. Ας έρθουνε. Να σας αυτά, πω κάτι. Αυτά γίνονται μόνο με κανονιοφόρους, κύριε Παπαράκη. Οι τηλεοπτικές άδειες εθνικής εμβέλειας θα είναι 4. Τον διαγωνισμό για τις άδειες να αναλάβει, να προκηρύξει και να ολοκληρώσει η εκλεγμένη κυβέρνηση της χώρας. Θα προτιμούσαμε όλοι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να ασχοληθεί με τις άδειες και όχι η κυβέρνηση. Θα προτιμούσαμε. Αλλά θα προτιμούσαμε. Είναι συνταγματική επιταγή. Όχι, κάνετε λάθος εδώ. Δεν είναι. Κάνετε λάθος. Ο νομοθέτης, αν το θεωρούσε συνταγματική επιταγή, θα το έλεγε ρητός. Θα το έλεγε ρητός. Το δικαστήριο έκρινε ότι μόνο το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο έπρεπε να είναι το μόνο αρμόδιο για να οργανώσει και να φέρει σε πέρας τη συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία. Αλλά το προτιμούσαμε, είναι συνταγματική επιταγή. Όχι, κάνετε λάθος εδώ. Δεν είναι. Κάνετε λάθος. Ο νόμος Παπά έχει κριθεί αντισυνταγματικός. Θα τους ταράξουμε στην νομιμότητα. Αλλά το προτιμούσαμε, είναι συνταγματική επιταγή. Όχι, κάνετε λάθος εδώ. Δεν είναι. Κάνετε λάθος. Προφανώς έχει κρίνει ότι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίσει για τις τηλεοπτικές άδειες είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Ο ελληνικός λαός μπορεί να μας ξαναψηφίσει. Μπορεί να φοβηθεί και να μην μας ψηφίσει. Αλλά τουλάχιστον έχει καταλάβει ότι είμαστε ειλικρινείς. Ναι, αλλά πρέπει να ξέρει. Ότι είμαστε μια πολιτική δύναμη που δεν θα λέμε άλλα προεκλογικά, αλλά με το εκλογικό. Πιστέψαμε ένα νεαρό 40 χρονών και μας κοροϊδεύει εμάς και τους πιο μεγάλους από μένα. Το 2018 θα είναι μια καλή χρονιά για τη χώρα, μια καλή χρονιά για τον λαό. Για να δούμε λοιπόν τι μας περιμένει το 2018. Έχουμε συγκεντρώσει ουσιαστικά τα νέα μέτρα τα οποία θα βρουν μπροστά τους οι συνταξιούχοι το 2018 αλλά και το 2019. 30% μείωση στις νέες συντάξεις λοιπόν, 20% στις νέες επικουρικές συντάξεις.
Μείωση 6% στα εφάπαξ, μείωση 18% στις υφιστάμενες συντάξεις. Βεβαίως η κατάργηση του ΕΚΑΣ για τουλάχιστον 140.000 δικαιούχους. Θα φτάσουμε μέχρι το 2019 στην κατάργηση για τον σύνολο των συνταξιούχων. Θα καταργηθεί το ΕΚΑΣ. Έχουμε και το 19 τη μεγάλη μείωση συντάξεις, τη μεγάλη μείωση στο αφορολόγητο. Το σκοτάδι το αφήσαμε πίσω μας.